πράγματι να έρθουν οι 50 περίπου μαζί με το 35 με 36 πρόσφυγες συν η συνοδοί, άλλοι 15-16 πώς θα είναι, ναι, γύρω στους 50 είναι στην τοπική κοινότητα Κοτήλης. Ναι, ναι. Ήρθανε ή θα έρθουν. Στο Πέτυρνο 1450 υψώματα. Θα έρθουν ή ήρθανε. Ήταν να έρθουν την Παρασκευή. Ναι. Δεν ήρθαν λόγω καιρικών συνθηκών. Ναι. Έτσι. Άρα θα έρθουν τώρα, τις επόμενες. Βεβαίως. Ναι. Αν ο δρόμος ανοίξει ομολαπηδή με σιγουριά για την Κοτήλη, θα ανέβουν πάνω. Είναι και για τον Εστόριο άλλοι 50. Και για τον Εστόριο είναι άλλοι τόσοι. Έρχονται μέσω της ΥΠΑ της Αρμοστίας στο ξενοδοχείο Σύριος. Είναι το ξενοδοχείο το Πέτρινο. Α, έχει και ονομασία. Για το... Ναι. Έχει και ονομασία που ταιριάζει. Βλέπει, γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό είπατε την ονομασία του ξενοδοχείου. Ναι. Είναι το τελευταίο ξενοδοχείο που πας από το πάνω δρόμο για το River Party. Κύριε Δήμαρχε, τώρα να ρωτήσω κάτι, επειδή εγώ θυμάμαι πριν από 2 χρόνια, 3, και η κυρία Τελεγιορίδου αλλά και άλλοι λέγανε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχουν κάποιοι λόγοι λόγω των συνόρων και όλα τα υπόλοιπα. Τελικά υπάρχει σχεδιασμός? Δηλαδή, εντάξει, είναι ιδιωτική κατάσταση, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι, όταν μπορεί να υπάρχει. Συγγνώμη λίγο. Όταν υπάρχει κυβερνητική γραμμή. Ένα λεπτό. Ναι. Αν υπάρχει η γραμμή της κυβέρνησης ότι δεν πρέπει στα σύνορα κτλ., δεν μπορεί να φέρει κανένας. Προφανώς δεν υπάρχει γραμμή τέτοια, αυτό λέω. Είναι ΥΠΑ της Αρμοστίας. ΥΠΑ της Αρμοστία δεν υπακούει και στις κυβερνητικές ή τις κρατικές αποφάσεις. Είναι ΥΠΑ της Αρμοστίας. Είναι υπεράνω του κράτους. Ναι, άρα εντάξει, να μην λέμε κιόλας ότι δεν θα έρθουν κτλ. Γιατί τα είχαμε γράψει τότε ότι είναι να έρθουν. Ναι. Οι απόψεις όλων είναι γνωστές. Ο Δήμος δεν έχει άποψη, δεν το ρωτάει κανείς τον Δήμο, αυτό λέω. Καμία ενημέρωση δεν είχαμε από την ΥΠΑ της Αρμοστίας. Καμία ενημέρωση από πουθενά. Μόνο από τους ιδιοκτήτες. Από τους ιδιώτες. Ναι, δηλαδή ο καθένας. Για να μην το μάθουμε, λέει, από άλλους, ήρθαν και με ενημέρωση. Ναι. Και θα έλεγα ότι καταρχάς περιμέναμε την αύξηση των σύρων στον Εστόριο πρώτα, αρχάς Δεκεμβρίου. Ναι. Και τώρα καθυστέρησαν, δεν ξέρω τους λόγους. Μάλιστα, δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Έρχονται λοιπόν και στον Εστόριο. Παρότι ζήτησα να με επισκεφθεί, είπα την Αρμοστία, ήρθαν εδώ ένα απόγευμα, μια μεσημεράκι 3 η ώρα, δεν με επισκέφθηκαν. Και είπαν ότι δεν χρειάζεται να επισκεφθούμε, όταν τελειώσουμε θα το επισκεφθούμε. Μισό λεπτό τώρα. Εσείς τώρα, κύριε Δήμαρχε, έχετε κάποιες ενστάσεις ή φοβάστε κάτι, ας πούμε? Δεν είναι θέμα ενστάσεων. Είναι θέμα ενημέρωσης. Ενημέρωσης. Έτσι. Έρχονται στο σπίτι μας. Δεν θα πρέπει να ξέρουμε εμείς. Ναι. Δεν είναι μόνο δηλαδή, θέμα. Αν έρθω στο σπίτι, δεν θα πρέπει να ξέρουμε. Ναι, είδατε. Γι' αυτό λέω ότι άρα δεν είναι μόνο θέμα των ιδιωτών που θα έρθουν εκεί να φιλοξενήσουν. Τώρα στη Νέα Κοτήλη, πόσοι κάτοικοι μόνιμοι μπορεί να υπάρχουν? Γύρω στους 12-14. 12. Αυτοί θα είναι 50-60, άρα πολύ παραπάνω και από τους μόνιμους κατοίκους. Θα έχουν την πλειοψηφία. Και από τους μόνιμους κατοίκους. Τώρα, άρα δεν είναι θέμα ούτε Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά φαντάζομαι, κύριε Γκέτσιο, ότι και Δημοτικοί Σύμβουλοι και πολίτες ίσως θα θέτουν. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή, αγαπητέ. Όχι, Αντώνη, θα θέτουν ερωτήματα, λέω. Θα σας ρωτάνε πράγματα. Θα είναι Αφγανοί, θα είναι Αρμένοι, τι θα είναι, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξέρουμε ότι θα έρθουν πρόσφυγες. Ποια ηλικία, μια ενημέρωση που είχα για τους πρόσφυγες που θα ερχόντουσαν στον Εστόριο μέσα ήταν ότι ήταν νέα παιδιά από 4 με 5 μέχρι και 16-17 έτων. Αυτή τη στιγμή Κοτήλη έλαβα γνώση από την αστυνομική διεύθυνση Καστοριάς ότι θα είναι οικογένειες. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρετε τίποτα. Για τον Εστόριο, τώρα ρωτάνε κιόλας, για τον Εστόριο πότε αναμένονται? Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχει παγώσει. Η αστυνομία το γνωρίζει, φαντάζομαι, και θα ξέρει πότε. Όχι, η αστυνομία γνωρίζει μόνο για Κοτήλη. Μόνο για Κοτήλη, ναι. Δεν γνωρίζει για τίποτα άλλο. Για τίποτα άλλο. Ναι, τώρα η αστυνομία ή δεν ξέρω, ο στρατός λαμβάνουν κάποια μέτρα για όλα αυτά ή δεν σας έχουν πει κάτι? Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Δεν μόνο παρεμπαρεύουμε σε ξένους φορείς. Ο φορέας δεν είναι δικός μας. Δεν είναι δημοτικός. Είναι του ελληνικού κράτους. Δεν μπορούμε να πούμε στην αστυνομία τι θα κάνει. Η αστυνομία έχει τις δικές της αρχές, τους δικούς νόμους, αυτή αποφασίζει. Ναι, πάντως ναι, είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως δεν παρεμβαίνετε, αλλά όπως είπατε σωστά, στο σπίτι σας έρχονται, πρέπει να δείτε, πρέπει να μάθετε, να ακούσετε, να ενημερωθείτε. Έτσι, τα γιατί, πάντα πρέπει να ξέρουμε. Γιατί κύριε Δήμαρχε, και οι πόσο κάτοικοι θα μείνουν, πόσο θα μείνουν, ναι. Για το Μένα Στόριο είχατε πληροφορία ότι θα μείνουν γύρω στο χρόνο. Στο χρόνο, ναι. Με συνή, όπου νη από 1 μέχρι 4 χρόνια. Από 1 μέχρι 4 χρόνια, ναι. Αυτά για τον Εστόριο, για την Κοτήλη δεν ξέρουμε. Για την Κοτήλη δεν ξέρουμε. Έτσι. Δεν υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση, δεν υπάρχει γνώση μάλλον, δεν γνωρίζει κανείς υπεύθυνα. Μάλιστα. Και οι κάτοικοι πάντως δίνουν πολλά ερωτήματα. Δεν θα μπω στα κομμάτια φοβούνται, δεν φοβούνται και τι λένε κτλ. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι λογικό να υπάρχει. Μην μπούμε, να μην μπούμε εκεί.
Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλοί που αντιδρούν. Υπάρχουν και ορισμένοι που λένε ας έρθουν. Mm-hmm. Άρα διχάζεται και η τοπική κοινωνία ακόμα.